Και πάμε τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο που είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του ιστότοπου Kappa News. Ξέρει όσο λίγοι πρόσωπα και καταστάσεις στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό και έχει επιλεγεί άλλωστε από τους πιο σημαντικούς influencers σε κοινοτικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για το θέμα Καϊλή. Καλημέρα σας κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έχετε δουλειά πολύ και τρέχετε, αλλά δεν είσαστε αδιάβαστος, γιατί κάνετε και τις έρευνες σας προτού σκάσουν και τα θέματα από ό,τι ξέρω. Περιμέναμε αυτό να σκάσει κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, οι δηλώσεις το τελευταίο διάστημα που έγιναν για την υπόθεση του Κατάρ με αφορμή την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και το ζήτημα το οποίο ήταν εγγεγραμμένο να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την απελευθέρωση της θεώρησης διαβατηρίων για τους πολίτες του Κατάρ, είχε δημιουργήσει υποψίες ότι υπάρχει ένα μέρος των ευρωβουλευτών οι οποίοι επηρεάζονται, πάλτε το σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, από ξένες κυβερνήσεις για να προωθήσουν εθνικά συμφέροντα στο χώρο προώθησης των ευρωπαϊκών αποφάσεων και διαδικασιών. Φαίνεται όμως ότι το πράγμα ήταν πολύ πιο προωθημένο σε επίπεδο ερευνών από τις αρχές του Ευρωκοινοβουλίου και των βελγικών δικαστικών και αστυνομικών αρχών, διότι φαίνεται ότι η έρευνα είχε διεξαγόταν εδώ και μήνες. Δεν ήταν απλά μια υπόθεση των τελευταίων εβδομάδων. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια πάρα πολύ αρνητική και δυσάρεστη εξέλιξη. Όχι μόνο γιατί εμπλέκεται μια Ελληνίδα ευρωβουλευτής, αλλά πρόκειται από ότι συζητούν πάρα πολλοί συνάδελφοι και στις Βρυξέλλες, ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες. Και δεν είναι μόνο διαφθορά απέναντι σε ιδιωτικά συμφέροντα. Εδώ μιλάμε για μία διείσδυση ενός ξένου κράτους στη διαδικασία νομοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Το οποίο το διαφοροποιείτε εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, από το λόμπι το οποίο είναι νομοθετημένο, είναι ελεγχόμενο. Δηλαδή ακούω πολύ κόσμο που δαιμονοποιεί τα λόμπι. Υπάρχουν και λόμπι τα οποία είναι και απαραίτητα να γίνουν, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, έχουμε πάντα στις Βρυξέλλες υπάρχουν διάφορες ομάδες, θα λέγαμε, συμφερόντων με την καλή ή την κακή έννοια. Mm-hmm. Υπάρχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες θέλουν την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, υπάρχουν οι οργανώσεις των εργοδοτών, υπάρχουν επιμέρους κλαδικές οργανώσεις, οι οποίες θέλουν την προστασία των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Αυτό είναι λογικό σε μια δημοκρατία όπου υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα να υπάρχει αυτού του είδους διαδικασία. Εδώ όμως μιλάμε για μια ξένη χώρα, μια ξένη δύναμη. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι συναντήσεις ευρωβουλευτών με τα λόμπι, όπως αναφέρατε και εσείς, κανονικά καταγράφονται, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την καταγραφή συναντήσεων ευρωβουλευτών με αξιωματούχους ξένων κυβερνήσεων. Όπου εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία μαύρη τρύπα, μία γκρίζα ζώνη, την οποία βέβαια εκμεταλλεύτηκαν, φαίνεται, ξένες κυβερνήσεις, εν προκειμένου το Κατάρ, ίσως και άλλες, υπάρχουν υπόνοιες και για το Μαρόκο και φυσικά εδώ και χρόνια υπάρχουν υπόνοιες για τη Ρωσία, με σκοπό να παρισφρήσουν στην νομοθετική διαδικασία του Ευρωκοινοβουλίου για τα δικά τους συμφέροντα. Πιστεύετε ότι αυτό που βιώνουμε τώρα είναι η κορυφή του παγόβουνου, όπως λέμε? Κοιτάξτε, χθες το βράδυ είχε η κρατική βελγική τηλεόραση είχε ένα ρεπορτάζ ότι η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην Εύα Καϊλή και τον Βέλγο ευρωβουλευτή, τον Ταραμπέλα, που έγινε η έρευνα στο γραφείο του, αλλά υπάρχουν άλλοι τρεις ευρωβουλευτές οι οποίοι ερευνώνται αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, σύμφωνα με πρωινές πληροφορίες, η εστίαση γίνεται στα μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, διότι, όπως δήλωσε και στο Πολίτικο ο Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών Ραφαέλ Γκλουξμάν σήμερα το πρωί, έγινε μια συνεδρίαση πριν από μερικές εβδομάδες για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ μέσα στην Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών, όπου μεταξύ άλλων, να το πούμε λαϊκά, έγινε το «έλα να δεις».
διότι κάποιοι ευρωβουλευτές των σοσιαλιστών ήταν πάρα πολύ θετικοί με την καλή ή την κακή έννοια στην πορεία του Κατάρ απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάμε τώρα για μια χώρα όπου για να κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις του παγκοσμίου κυπέλου, τα γήπεδα, τα στάδια, τα ξενοδοχεία και όλα τα υπόλοιπα, χρησιμοποίησε ξένους μετανάστες, μεταξύ των οποίων είχαμε και χιλιάδες νεκρούς από εργατικά ατυχήματα. Ναι, κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες εργάζονται. Έχει επέλθει τώρα ένας, θα έλεγα, σεισμός πραγματικά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Σήμερα ξεκινάει η Ολομέλεια. Θα συνέλθει το Προεδρείο, η Σύνοδος των Προέδρων, όπου αναμένεται 99% να αποφασίσει την εισήγηση προς την Ολομέλεια για την καθαίρεση από την Αντιπροεδρία της Εύα Σκαϊλή, όπου επίσης αναμένεται να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, αλλά πιστεύω θα βρεθεί. Διότι αυτή τη στιγμή πλήττεται συνολικά η αξιοπιστία, όχι μόνο το Ευρωκοινοβουλίο, αλλά συνολικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε τώρα, όλοι αυτοί οι αντιευρωπαϊστές, κακόβουλοι, λαϊκιστές τα προηγούμενα χρόνια, πάρουμε από Ντόναλντ Τραμπ, από Φάραντζ, από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κατηγορήσει την Ευρώπη ότι είναι διεφθαρμένο σύστημα, ότι είναι... Και οι Brexiteers θα πανηγυρίζουν στην Αγγλία. Και όλο αυτό, ναι. Το οποίο τώρα είναι βούτυρο στο ψωμί όλων των αντιευρωπαϊστών απανταχού της γης για να κατηγορήσουν την Ευρώπη για διαφορά κλπ. Και φυσικά βγάζουμε και τα μάτια μας οι ίδιοι εννοώ στην Ευρώπη, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Μας αναφερθήκατε στην καθαίρεση, μπορεί να αποφασίσει σήμερα, λέτε, η Ολομέλεια, την καθαίρεση της πιθανότατα αύριο, την καθαίρεση της κυρίας Σκαϊλή. Πώς εμπλέκεται το θέμα της ασυλίας? Έχει ασυλία ή πάβει να υπάρχει από τη στιγμή που πιάστηκε, λένε, επαυτοφόρο? Νομίζω είναι αυτό ακριβώς, πιάστηκε επαυτοφόρο και πρόκειται για ειδικό έγκλημα, το οποίο με βάση την ερμηνεία των διατάξεων του Ευρωκοινοβουλίου δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της βουλευτικής ασυλίας. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να δούμε και πώς η υπεράσπιση της κυρίας Σκαϊλή θα το αντιμετωπίσει. Έχει, από ό,τι μαθαίνω, προσλάβει ήδη έναν ελληνικής καταγωγής δικηγόρο με έδρα της Βρυξέλλες, πολύ γνωστό. Και πιστεύω ότι σε τα επόμενα 24 ώρα θα δούμε και ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή. Αυτό που ακούω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι οι συγκατηγορούμενοι της έχουν ουσιαστικά αναλάβει την ευθύνη για αυτό που έχει γίνει, λέγοντας εν ολίγης ότι ναι, εντάξει, αλλά απλά δεν είχαμε ξεχάσει να τα δηλώσουμε. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταθεί. Το θέμα είναι κατά πόσο ενευθύνεται έμεσα ή άμεσα η κυρία Καϊλή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ακούγεται επίσης από το ρεπορτάζ ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες και τηλεφωνικές συνομιλίες, οι οποίες είναι επιβαρυντικές για αυτή την υπόθεση. Αναρωτιέμαι ίσως και αφελώς πώς ξεκινάει μια τέτοια ενέργεια. Δηλαδή, το Κατάρ οπωσδήποτε θέλει να φτιάξει διεθνώς την εικόνα του. Να εμφανιστεί ότι είναι ένα κράτος το οποίο είναι πολύ δημοκρατικό, είναι πολύ ανοιχτό και ότι αξίζει τον κόπο, κάνει και ένα καλό μουντιάλ τώρα, τουλάχιστον ποδοσφαιρικά. Πώς ξεκινάει ο Καταριανός και πηγαίνει στην όποια κυρία Καϊλή? Δηλαδή, πώς ξέρει ότι είναι τόσο το πόστο το οποίο κατέχει στο Ευρωκοινοβούλιο ως αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής τόσο σημαντικό? Πώς ξεκινάει κάποιος να το κάνει αυτό? Προφανώς εδώ εμπλέκεται και μία μη κυβερνητική οργάνωση, αυτή του κυρίου Αντώνιο Παντζέρι, στην οποία μετήχαν επιφανή μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, η πρώην ύπατη εκπρόσωπος της, η κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη, ο δικός μας ο πρώην επίτροπος, ο κύριος Αβραμόπουλος και άλλοι. Αυτοί δεν εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή μέχρι στιγμής? Όχι, ήταν στο τιμητική επιτροπή, στην επίτιμη επιτροπή. Παραιτήθηκαν όλοι μαζί το προηγούμενο Σάββατο, προχθές δηλαδή. Όμως εκεί αρχίζει το περίφημο networking. Διότι αρχίζει σε επαφές με μια μη κυβερνητική οργάνωση. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση γνωρίζει κάποια μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και φτάνουμε στην κορυφή της πυραμίδας. Να σημειώσουμε εδώ ότι η κυρία Καϊλή είχε διοριστεί από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Μετσόλα, ως εκπρόσωπός της για τη Μέση Ανατολή.
Άρα δεν ήταν απλά μία ευρωβουλευτής η οποία συμμετείχε σε κάποιες αποστολές και συναντούσε τους ξένους αξιωματούχους. Έβλεπε δηλαδή καταρρικούς αξιωματούχους, υπουργούς. Ήταν εκπρόσωπος του Προέδρου, της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου για τη Μέση Ανατολή. Υπήρξε συνάντηση και μάλιστα υπάρχουν και δημοσιευμένες φωτογραφίες με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ, όπου έγιναν μετά και αυτές οι περίφημες δηλώσεις που δημιούργησαν τις υπόνοιες. Μάλιστα. Τώρα, βλέπω ότι εμπλέκονται μέσα στην υπόθεση αυτή θεσμικά. Τώρα, μιλάμε για σοσιαλιστικές ομάδες, μιλάμε για μη κυβερνητικές οργανώσεις. Νομίζω ότι είναι και αυτό κάπως επικίνδυνο να γενικεύεται χάρη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που ήδη παρακολουθώ ότι έχει πάρει τη θέση της στα παράθυρα τα τηλεοπτικά. Φαντάζομαι ότι παντού διαχέεται αυτό, αλλά είναι σίγουρα ένα πλήγμα και εναντίον του θεσμού των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Πώς γίνεται να εμπλέκεσαι, κύριε, σε τέτοια πράγματα? Και δεύτερον, και η σοσιαλιστική ομάδα θα πρέπει να κάνει κάποια καθάριση. Ακριβώς, και κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πάντα ότι φτάνουμε σε καθαρίσεις όταν έχει τελεστεί η καταστροφή. Διότι οι υπόνοιες υπήρχαν, να ορίστε, βγαίνει αυτός ο ευρωβουλευτής τώρα, ο Ραφαέλ Γκλουξμάν, και λέει είχαμε υπόνοιες ότι κάποιοι είχαν απόψεις υπέρ του Κατάρ. Και τι έγινε τότε, κάνατε τίποτε? Δυστυχώς είναι τόσο έντονη ο ανταγωνισμός των ευρωομάδων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου ακόμη και να υπάρχουν ακόμη και αποδείξεις για κάποιον συνάδελφο ότι εμπλέκεται σε, ας πούμε, άνομες ή παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, πολύ δύσκολα θα ενεργοποιηθούν διαδικασίες, ας πούμε, αποβολής, διότι υπάρχει ο ανταγωνισμός πόσα μέλη έχει η ευρωομάδα, πόσες ψήφους έχουμε σε αυτή την επιτροπή, αν θα μας λείψει από εκεί μπορεί να χάσουμε μια ψηφοφορία, και υπάρχει αυτός ο μικροϋπολογισμός πάντα ανάμεσα στις ευρωομάδες, μην τυχόν και χαθεί έστω και μία ψήφος από την ευρωομάδα. Και καταλήγουμε στο τέλος, όποιος ακόμη και ύποπτος να είναι, να παραμένει εν όψη μέχρι να γίνουν τα πράγματα, να φτάσουν στο αμήν. Και φτάσαν στο αμήν πλέον. Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σας στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαστε καλά, καλημέρα σας. Ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News.